Για τρίτη ημέρα συνεχίστηκε η κατάληψη του Τεχνικού Λυκείου στο Κεραμίδι από τους μαθητές του σχολείου. Η ασθένεια των καταλήψεων φέτος έκανε την εμφάνισή της σχετικά νωρίς. Από τις αρχές της εβδομάδας, άλλωστε, έχουν ξεκινήσει καταλήψεις σε σχολεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας. Άλλωστε, και στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται ήδη υπό κατάληψη 24 σχολεία. Ξεκίνησαμε, έχουμε εδώ και 4 χρόνια, ζητάμε στάση και πεζοδρόμιο ήταν το κύριο αίτημα. Τώρα ξεκινήσανε να κάνουν στάση, λένε. Έχουμε και άλλα καλά αιτήματα, παράδειγμα το κηλικείο, λένε οι μαθητές είναι ακριβό, εξάρτηση στα εργαστήρια είναι, δεν μπορούν τα παιδιά να κάνουν μάθημα γιατί έχει πολύ ζέστη, ειδικά στους υπολογιστές. Και πολλά... το μεταφορικό μέσο. Ναι, τα λεωφορεία λένε είναι λίγα και μέσα στα λεωφορεία είναι 100 άτομα, ενώ χωράει το λεωφορείο παράδειγμα 50. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι όπως έχει ήδη ανακοινωθεί εδώ και καιρό, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την κατασκευή νέας στάσης για τα λεωφορεία που φτάνουν μέχρι το σχολείο. Οι εργασίες μάλιστα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες. Στο μεταξύ, οι ίδιοι οι μαθητές υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια της κατάληψης γίνεται περιφρούρηση από τους ίδιους για να μην υπάρξουν φορές. Την κατάληψη την περιφρουρείτε? Ναι, πολύ καλά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, σημαίνει ότι την ημέρα είμαστε γύρω στα 50 μαθητές οργανωμένα, προσέχουμε, καθαρίζουμε τα χθεσινά. Και το βράδυ είμαστε γύρω στα 20 άτομα και προσέχουμε γύρω-γύρω, έξω, καμιά φορά κάνουμε βόλτες. Μήπως έρθει κανένας εξωσχολικός, κάνει καμιά ζημιά και μετά πέρα τα πληρώσουμε το 15 μελές και όλο το σχολείο. Τις ζημιές της προηγούμενης μέρας τις καθαρίζουμε την επόμενη μέρα το πρωί, για να μην λένε. Δεν μπορούν να αποφεύγονται οι ζημιές? Είναι λίγο δύσκολο. Δεν προσπαθούμε να μην βάζουμε εξωσχολικούς μέσα, αλλά ο ένας είναι φίλος μας, ο άλλος είναι έτσι. Και ναι, είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Μετά παρεξηγούνται. Από εκεί και πέρα προσέχουμε να μην κάνουν και αυτές τις ζημιές. Και αν τις κάνουν, τις πληρώνουμε εμείς. Οι καταλήψεις που ξεκίνησαν ως μεμονωμένες διαμαρτυρίες μαθητών πριν λίγες ημέρες βρήκαν υποστηριχτές και από άλλα σχολεία, τα οποία αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα στέγασης και υποδομών. Πάντως, οι μαθητές κάθε σχολείου παρουσιάζουν διαφορετικά αιτήματα ανάλογα με τις ανάγκες τους.